Ναι, λοιπόν, έφτασε και αυτή η ώρα. Πόσοι αμαξοκάγκουρες βάζουν κόντρες, πόσοι πισάκιδες μετράνε ταχύτητες και πυρήνες, πώς οι gamers μετράνε FPS, teraflops και views. Όπα, όπα, τι views μωρέ, όλοι οι gamers και youtubers έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει. Τέλος πάντων, εμείς σήμερα θα βάλουμε τις δύο πιο ιστορικές super hero team να παλέψουν, της DC και της Marvel. Πρώτον, γιατί έτσι γουστάρουμε, δεύτερον, γιατί μπορούμε και τρίτον, γιατί σήμερα αυτό το κανάλι κλείνει ένα χρόνο ζωής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε. Α, δεν πάει καλά. Και ήθελα να το γιορτάσουμε μαζί αυτό το γεγονός, παιδιά, με αυτό το επαιτειακό επεισόδιο και μέσα από αυτό το επεισόδιο θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό το κανάλι από την αρχή και που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω αυτό που αγαπάω όπως εγώ αγαπάω. Πάμε να προχωρήσουμε όμως, γιατί το σημερινό επεισόδιο, εκτός από συγκινητικό, θα είναι πιο πολύ διασκεδαστικό. Πάμε λοιπόν να γιορτάσουμε τον ένα χρόνο λειτουργίας αυτού του καναλιού όπως του αξίζει. Φύγαμε! The Avengers λοιπόν vs Justice League και επειδή είμαστε κανάλι που μιλάει για ταινίες και για σειρές θα βάλουμε να συγκρουστούν οι ομάδες από τις ταινίες. Επίσης επειδή η Marvel έχει επεκτείνει κατά πολύ το κινηματογραφικό της σύμπαν στη σημερινή μάχη θα βάλουμε τους Avengers από την πρώτη ταινία και όχι αυτοί που κατέληξαν να είναι τελικά, δηλαδή 20 σούπερ ήρωες με ένα στρατό μάγο και με ένα στρατό από την Wakanda. Γιατί καταλαβαίνετε πως αν βάζαμε αυτούς σε αυτή τη μάχη το πράγμα θα ήταν λίγο άνισο. Avengers! Assemble. Έχουν μαζευτεί και από 300 σύμπαντα και οι άλλοι ακόμα προσπαθούν να πείσουν το Σούπερμαν να τζοϊνάρει. Λοιπόν, για να μην χάσουμε την μπάλα θα βάλουμε δύο μέλη, ένα από την κάθε ομάδα, να παλεύουν μεταξύ τους. Δύο πιο ταιριαστά μέλη θα λέγαμε όσον αφορά τις δυνάμεις τους ή δύο μέλη που η μάχη μεταξύ τους θα ήταν πιο δίκαιη θα λέγαμε. Τονίζω πως θα λάβουμε υπόψη τα όσα έχουμε δει μόνο στο κινηματογραφικό σύμπαν από αυτούς τους ήρωες και όχι αυτά που γνωρίζουμε από τα κόμικ. Άντε μου αρέσει το ταξιδικό. Καλά ντε. Νούμερο 1. Batman vs Iron Man. Τα δύο μεγάλα μυαλά των ομάδων, παιδιά, σίγουρα θα στόχευαν το ένα το άλλο. Θέλετε γιατί αυτό θα ήταν το πιο λογικό? Θέλετε γιατί και οι δύο θα ήθελαν να αποδείξουν ένας τον άλλον ότι είναι ο πιο έξυπνος, ο πιο πλούσιος και ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη γη? Θέλετε γιατί μόνο το δικό μου μυαλό λειτουργεί έτσι και θα ήθελα πολύ να τους δω να παίζουν μπουνιές? Αυτοί θα παλέψουν. Ο Batman, παιδιά, όπως γνωρίζουμε από το origin story του, έχει εκπαιδευτεί από τον ίδιο τον Ra's al Ghul. Κάτι που τον κάνει πολύ ικανό ό,τι αναφορά στη μάχη σώμα με σώμα. Αλλά επίσης φημίζεται και για τα πολύ έξυπνα γκατζετάκια που κουβαλάει πάντα, γκατζετάκια που είναι ακόμα πιο λειτουργικά και έξυπνα όταν γνωρίζει ποιον θα αντιμετωπίσει από πριν. Ο Iron Man από την άλλη είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε έναν αντιδραστήρα τόξου μέσα σε μία σπηλιά. Είναι επίσης ο άνθρωπος που έχει φτιάξει την πιο δυνατή στολή που έχει φτιαχτεί ποτέ και έχει κιόλας τη δυνατότητα ο ίδιος να την τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Επίσης, αυτές τις τροποποιήσεις μπορεί και τις κάνει μόνος του. Δεν έχει ανάγκη να τις κάνει κάποιος άλλος για αυτόν, όπως γίνεται στην περίπτωση του Batman. Και επειδή είμαι της άποψης πως αν θες μια δουλειά να γίνει σωστά, πρέπει να την κάνεις μόνος σου, σε αυτό το σημείο νομίζω πως κερδίζει ο Tony. Ο Iron Man, guys, είναι μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης η οποία συνδυάζεται και με την νοημοσύνη του Stark. Κάτι που στο τακτικό κομμάτι την κάνει ανίκητη. Πετάει, ρίχνει λέιζερ, πετάει πυράβλους και σίγουρα ο Stark για τη συγκεκριμένη μάχη θα είχε και κάποιον άσο κρυμμένο στο μανίκι του. Και ο Bruce Wayne από την άλλη θα είχε κρυμμένους άσους στο μανίκι του ή μήπως Μπαλαντέρ. Τι? Ξέρεις, Μπαλαντέρ, επειδή είχε αντίπαλο τον Τζόκερ. Όχι, καλό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, παιδιά, η μάχη θα ήταν εύκολη εδώ και η νίκη του Τόνι θα ήταν σίγουρη θα λέγαμε. Όμως, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τον Batman που κέρδισε σε μάχη τον Superman. Κάτι που ξέρουμε πως δεν είναι και τόσο εύκολο. Όμως, επειδή μιλάμε για μάχη μεταξύ ομάδων και όχι για μια μάχη καθαρά μεταξύ τους, νομίζω πως ο Batman λειτουργεί καλύτερα solo
και γι' αυτό ο πόντος σε αυτή την περίπτωση θα πάει στον πιο ομαδικό Tony Stark. Νούμερο 2. The Hulk vs. Aquaman. Ακούω. Τα δικά μου αστεία σε πείραξαν μετά. Εάν για κάποιο λόγο η μάχη γινόταν στο νερό, νομίζω πως η κουβέντα θα είχε ήδη τελειώσει εδώ. Ο Aquaman στο νερό είναι OP. Όμως όλοι ξέρουμε πως τα μυαλά των The Avengers σίγουρα δεν θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο, οπότε η μάχη θα γινόταν στη στεριά. Όπου στη στεριά τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν για τον προστάτη της Ατλαντίδας. Ο Hulk από την άλλη είναι ο κλασικός, ο άντρας, ο Έλληνας. Το πείραξες, σηκώνεται πάνω και τα κάνει όλα λίμπα. Η διαφορά βέβαια του Έλληνα με τον Hulk είναι πως όσο τη τρώει, τόσο νευριάζει και όσο νευριάζει, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η δύναμή του. Κάτι που εκτός νερού για τον Aquaman λειτουργεί αντίθετα. Οπότε θα δυσκόλευαν ακόμα περισσότερα τα πράγματα για αυτόν. Και αυτό γιατί ο Aquaman όσο μένει εκτός νερού, τόσο εξασθενούν οι δυνάμεις του. Άρα τόσο πιο εύκολα θα γινόταν το έργο του Hulk. Γι' αυτό και ο πόντος θα πάει σε αυτόν. Νούμερο 3. Hawkeye μαζί με την Black Widow vs. The Flash. Το ερώτημα, παιδιά, εδώ είναι ένα και είναι μεγάλο. Μπορεί κάτι ανθρώπινο να κερδίσει κάτι υπερφυσικό? Τον Hawkeye και την Black Widow θα τους βάλω μαζί γιατί ούτως ή άλλως έτσι λειτουργούν και στη μάχη, σαν ένα. Είναι και οι δύο άρτια καταρτισμένοι στις πολεμικές τέχνες και σίγουρα έχουν εμπειρία και ξέρουν πώς να ανταπεξέλθουν σε μία μάχη με το υπερφυσικό. Σε αντίθεση με τον Barry Allen από το Justice League που είναι ακόμα ένα αύγαλτο αγοράκι που ακόμα μαθαίνει τις δυνάμεις του. Εμπειρία και εκπαίδευση λοιπόν ή υπερφυσική ταχύτητα? Κοιτάξτε, παιδιά, η αλήθεια είναι πως και εσείς και εγώ θέλουμε να κερδίσει το ανθρώπινο. Όμως πώς μπορείς να κερδίσεις έναν άνθρωπο που σε βλέπει να κινείσαι σε super slow motion? Μέχρι αυτοί να κουνηθούν, ο Flash θα τους είχε πάρει τα όπλα, θα τους είχε δέσει, θα είχε φάει μια πίτσα, την οποία πίτσα θα την είχε παραγγείλει από τη δίπλα πόλη, την οποία πήγε και την πήρε μόνος του, με τα πόδια. Οπότε ο πόντος πάει στον Flash. Στο νούμερο 4 έχουμε τον Captain America vs. The Wonder Woman. Θα προσπαθήσω να δω τα πράγματα με καθαρό μάτι, χωρίς να επηρεάσω. Έλα, Θωμά, μπορείς. Captain America λοιπόν vs. Wonder Woman. Much better. Από τη μία πλευρά έχουμε έναν γενετικά τροποποιημένο στρατιώτη ο οποίος έχει υπερφυσική δύναμη, είναι πολύ καλός στη μάχη σώμα με σώμα και κρατάει μια ασπίδια η οποία είναι κατασκευασμένη από βιμπρένιο, το υλικό δηλαδή που ήταν κατασκευασμένα και τα πρώτα Nokia. Από την άλλη έχουμε την κόρη του Δία ή αλλιώς την δολοφόνο των θεών όπως την αναφέρουν στη solo ταινία της. Η οποία απέναντι σε έναν θνητό τουλάχιστον μοιάζει αθάνατη, έχει σούπερ δύναμη, έχει δύο armbands τα οποία όταν τα ενώνει στέλνει τον αντίπαλό της στο δίπλα χωριό και αποκρούει και σφαίρες. Η αλήθεια είναι πως ο Captain Rogers, παιδιά, θα άντεχε κατά πολύ στις επιθέσεις της Wonder Woman, όμως στο τέλος θα υπέκυπτε. Γι' αυτό ο πόντος πάει στην κόρη του Δία. Στο νούμερο 5, παιδιά, έχουμε Superman vs. Thor. Και εδώ, παιδιά, βρίσκεται όλο το ζουμπάκι. Το βαρύ πυροβολικό της DC απέναντι στο βαρύ πυροβολικό της Marvel. Πάμε λοιπόν. Superman. Το όνομά του, παιδιά, και μόνο τα λέει όλα. Είναι ο άνθρωπος, ή μάλλον ο εξωγήινος, που έσπασε στο ξύλο όλη την ομάδα του στην ίδια τους την ταινία. Και επίσης είναι αυτός που έσπασε για πλάκα στο ξύλο και τον κακό της ταινίας. Ο Superman, παιδιά, έχει σούπερ δύναμη, πετάει λέιζερ από τα μάτια, είναι σούπερ γρήγορος, γενικά έχει τα πάντα, μην το ψάχνουμε. Απέναντί του όμως δεν έχει κανένα τυχαίο, είναι ο Thor, ο θεός του κεραυνού. Ο Thor από την άλλη έχει και αυτός σούπερ strength, πετάει με τη βοήθεια του Mjolnir και χαλιναγωγεί τους κεραυνούς και παίζει και Fortnite. Συγγνώμη. Η μάχη αυτή, παιδιά, αν μη τι άλλο, θα ήταν επική. Κανείς από τους δύο δεν θα έκανε εύκολα πίσω. Αλλά ο Superman, παιδιά, όσο δυνατός και να είναι, είναι απλά ένας υπερφυσικά δυνατός εξωγήινος. Και όταν έχεις απέναντί σου έναν θεό, νομίζω πως τα πράγματα γίνονται δύσκολα και το βρίσκω ακατόρθωτο να κερδίσει κάποιος. Πόσο μάλλον ο Superman που τον έχουμε δει να χάνει από τον Batman σε μια προηγούμενη ταινία του. Άρα ο πόντος εδώ θα πάει στον Thor. Τελικό αποτέλεσμα, παιδιά, The Avengers 3, Justice League 2. Ναι! Πήρε! Τίποτα, το έχω παίξει. Πόσο έδινε? 1.53.
Και η αλήθεια είναι, guys, ότι και σαν ομάδες να τους δούμε, οι Avengers συνεργάζονται πολύ καλύτερα μεταξύ τους. Οπότε και σε αυτό το τομέα κερδίζουν. Πείτε μου όμως και τη δική σας άποψη, ποιος πιστεύετε θα έκανε και ποιος θα κέρδιζε σε αυτές τις μάχες. Και πείτε μου και ποιες άλλες μάχες θέλετε να δείτε στο μέλλον από αυτό το κανάλι. Στο μέλλον. Δεν είμαι κανένα ρομπότ να κάνω κάθε εβδομάδα βίντεο. Τι έγινε, μωρέ, πάλι. Και του χαλάξει η μπαταρία πριν το βίντεο. Τι γίνεται, γίνεται. Πού το κουμπί το. Α, να το. Εγώ, παιδιά, από τη μεριά μου θα ήθελα να σας πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτόν τον υπέροχο έναν χρόνο. Γιατί, παιδιά, να ξέρετε πως όσο εσείς στηρίζετε αυτό το κανάλι, τόσο πιο δυνατός νιώθω για να βγάζω υλικό που θα κάνει και εσάς αλλά και εμένα χαρούμενους. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.